Το Υπουργείο Παιδεία, Έρευνα και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει ο βουλευτή επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Γαβρόγλου στη θέση του Αριστίδη Μπαλτά. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποσπάται από το Οικονομία και γίνεται αυτόνομο με επικεφαλή τον Χρήστο Σπίρτζη. Το ίδιο συμβαίνει και με το Υπουργείο Ναυτιλία και Ενησιωτική Πολιτική, όπου μάλλον παραμένει ο Υπηρεσιακό Υπουργό Χρήστο Ζώη, ενώ ακούγεται και το όνομα του πρώην Υπουργού Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίο δεν επιθυμεί να επιστρέψει. Συστήνεται εκ νέου το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη που περνάει στα χέρια του Ευάγγελου Αποστόλου με υφυπουργό τον Παναγιώτη Γουρίδη από του Ανεξάρτητου Έλληνε. Υπουργό Αρμόδιο για την Καταπολέμηση τη Διαφθορά αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Επιρρησιακό Υπουργό Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη θα είναι και πάλι η Μαρία Κόλια Τσαρουχά από του Ανεξάρτητου Έλληνε. Υπουργό Πολιτισμού και Νέα Γενιά παραμένει ο Νίκο Ξυδάκη. Στη θέση του θα παραμείνει και ο υπηρεσιακό υπουργό αναπληρωτή μεταναστευτική πολιτική Γιάννη Μουζάλα. Υπουργό Προστασία του Πολίτη αναλαμβάνει ο Νίκο Τόσκα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη πιθανόν να διατηρήσει ο καθηγητή Νίκο Παρασκευόπουλο, εκτό και αν το αναλάβει ο Δημήτρη Χριστόπουλο. Υφυπουργό πιθανότατα θα είναι ο πρώην υπεύθυνο για την καταπολέμηση τη διαφθορά Παναγιώτη Νικολούδη. Ανεξάρτητο Υπουργείο συστήνεται και για το περιβάλλον με επικεφαλή διεθνού φήμη οικολόγο ή τον τωρινό υπηρεσιακό υπουργό Γιάννη Τσιρώνη. Τα χαρτοφυλάκια τους διατηρούν ο Πάνος Καμένος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στο Υπουργείο Οικονομικών, πιθανόν με τους ίδιους αναπληρωτές, τον Δημήτρη Μάρδα και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, ο Γιώργος Σταθάκης στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Νίκος Κοντζιάς στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Υπουργείο Εργασίας, ο Πάνος Κουρλέτης, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αλλά και η Νίκος Παπάς και Αλέκος Φλαμπουράρης ως Υπουργοί Επικρατείας.